είναι η μορφή αυτή που μπαίνει κρυφά στο παλάτι των θεών στον Όλυμπο? Εισβολέας εδώ? Αδύνατον. Πώς τολμά? Και γιατί ο μυστηριώδης αυτός εισβολέας έκλεψε φωτιά από τους θεούς? Δεν ξέρει πως η τιμωρία που τον περιμένει είναι τρομερή? Όλα άρχισαν πριν πολύ πολύ καιρό. Θυμάστε? Στην ανατολή του χρόνου υπήρχε μόνο το χάος. Μετά ήρθε η Γαία, η μητέρα γη. Από τη Γαία γεννήθηκε ο ουρανός και από την ένωσή τους γεννήθηκαν οι τιτάνες, οι κύκλοπες και οι εκατόνχυρες. Ένας από τους τιτάνες ήταν και ο Ιαπετός. Ο Ιαπετός διάλεξε για σύζυγό του την Κλιμένη. Οι δυο τους έκαναν 4 παιδιά. Τον Άτλαντα, τον Μενίτιο, τον Επιμηθέα και τον ήρωα της ιστορίας μας, τον Προμηθέα. Εν αντιθέσει με τον αδελφό του, τον Επιμηθέα, του οποίου το όνομα σημαίνει «αυτός που σκέπτεται εκ των υστέρων», το όνομα του Προμηθέα σημαίνει «αυτός που προνοεί, που σκέπτεται εκ των προτέρων». Αυτή η σπάνια αρετή του αποδείχθηκε πολύτιμη. Όταν ο Ζεύς εξαπέλυσε πόλεμο ενάντια στον πατέρα του τον Κρόνο, προκειμένου να πάρει την υπέρτατη εξουσία, οι τιτάνες συμμάχησαν εναντίον του. Όλοι εκτός από τον Προμηθέα. Εκείνον που το όνομά του είναι συνώνυμο της πρόνοιας. Ο Προμηθέας προέβλεψε πως από τη διαμάχη αυτή ο Ζεύς θα έβγαινε νικητής. Έτσι, όπως ήταν φυσικό, προσέφερε τις υπηρεσίες του στο μελλοντικό βασιλιά του Ολύμπου και έπεισε και τον αδελφό του, τον Επιμηθέα, να πράξει το ίδιο. Στη σύραξη που ακολούθησε, ο Προμηθέας προσέφερε στο νεαρό Δία όλα όσα του έλειπαν. Τη δύναμη, τα τεχνάσματα και την πανουργία που οι τιτάνες διέθεταν σε αυθονία. Και έτσι ξεκίνησε ο τρομερός πόλεμος που έγινε γνωστός ως Τιτανομαχία. Όπως είχε προβλέψει ο Προμηθέας, ο Ζεύς επικράτησε. Ο κόσμος είχε εισέλθει σε μία σχετικά ειρηνική περίοδο. Ούτε μάχες, ούτε επιδείξεις ανδρείας, ούτε κατορθώματα. Οι μέρες διαδέχονταν η μία την άλλη με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Σε αυτήν την τόσο τέλεια ειρήνη, οι θεοί άρχισαν να πλήττουν. Ούτε πόλεμοι πια, ούτε κανείς να τον κάνουν ευτυχισμένο ή δυστυχισμένο. Τίποτα. Έτσι ο Ζεύς, βαριεστημένος, στράφηκε στο γιο του Ήφαιστο, θεό της σιδηρουργίας. Εκείνος ήταν που σφυριλατούσε τα όπλα και τα τέριαζε με τις ιδιότητες του κάθε θεού στον Όλυμπο. Ο Ζεύς, λοιπόν, του ζήτησε να φτιάξει κάτι διαφορετικό, κάτι που δεν θα ήταν απλό αντικείμενο, κάτι ιδιαίτερο και μοναδικό. Κάτι που θα ενθουσίαζε τους θεούς. Ο Ήφαιστος προβληματίστηκε. Ιδιαίτερο, μοναδικό, εύκολο να το λες. Τι όμως θα μπορούσε να είναι αυτό? Ο Ήφαιστος σκέφτηκε πολύ και τελικά είχε μία ιδέα. Συγκάλεσε στο εργαστήρι του τους 12 θεούς που διέμεναν στον Όλυμπο και τους εξήγησε τι ήθελε από εκείνους. Τους ζήτησε να ανακατέψουν χώμα και φωτιά και όποια άλλη ουσία ή στοιχείο ήθελαν. Με τα πρωταρχικά αυτά στοιχεία θα έφτιαχναν πλάσματα ζωντανά. Άλλα θα είχαν πτερύγια, άλλα και λύφη και άλλα περίεργα χρώματα. Θα τα αποκαλούσαν ζώα. Αλλά θα ήταν κατ' εικόνα των θεών. Αυτά θα τα ονόμαζαν ανθρώπους. Θα ήταν μόνο αρσενικά. Η πλήξη των θεών επιτέλους θα πήγαινε περίπατο. Όταν έγιναν όλα όπως έπρεπε, δεν έμενε παρά να αποφασίσουν ποια χαρακτηριστικά θα έδιδαν στους ανθρώπους και ποια στα ζώα.
Ο Ζεύς ανέθεσε το έργο αυτό στους δύο Τιτάνες, τον Προμηθέα και τον Επιμηθέα. Ο Επιμηθέας ήταν ενθουσιασμένος. Παρακάλεσε τον αδελφό του να τον αφήσει να κάνει εκείνο τη διανομή. Και ο Προμηθέας, παρά τη μεγάλη του διορατικότητα, ήταν αρκετά αφελής ώστε να δεχτεί. Ο Επιμηθέας ρίχτηκε στη δουλειά. Μερικά ζώα τα πρίκησε με δύναμη, αλλά με ταχύτητα. Σε κάποια χάρισε πυκνό πέλος για να τα προστατεύει από την κακοκαιρία. Σε άλλα έδωσε οπλές ή ακόμα και ένα βαρύ φορητό καταφύγιο. Μόλις τελείωσε τη δουλειά του, ανασηκώθηκε και έτριψε τα χέρια του. Ναι, αλλά οι άνθρωποι... Μέσα στην προθυμία και τη μεγάλη του βιασύνη ο Επιμηθέας είχε ξεχάσει τους ανθρώπους παντελώς. Κοιτάξτε τους πώς στέκονται μπροστά του γυμνοί, φτωχοί, ευάλωτοι. Το δε χειρότερο όλων ήταν πως ο Επιμηθέας, έχοντας ξοδέψει όλα τα δώρα που του έδωσε ο Ζεύς να διαχειριστεί, δεν είχε τρόπο να διορθώσει την αυλεψία του. Ο Προμηθέας αποφάσισε να απευθυνθεί στο Δία και να του ζητήσει μια χάρη. Ήθελε οι άνθρωποι να έχουν τα μέσα να προστατευθούν από τα άγρια ζώα και ίσως και έναν τρόπο να μαγειρεύουν την τροφή τους. Έπρεπε να τους δοθεί η φωτιά. Ο Ζεύς συμφώνησε. Χτύπησε το έδαφος με έναν κεραυνό και η φωτιά σάρωσε τις κορυφές των δέντρων. Οι άνθρωποι δεν είχαν παρά να σκαρφαλώσουν για να την πάρουν. Αυτή ήταν η χρυσή εποχή. Οι άνθρωποι διήγαγαν ειρηνικό βίο και η ύπαρξή τους ήταν μάλλον ευτυχής, μιας και ούτε ανάγκη για εργασία υπήρχε, ούτε εποχές ή ασθένειες. Το στάρι μεγάλωνε μόνο του, δίχως ανάγκη σποράς ή καλλιέργειας. Οι άνθρωποι συναντούσαν τους θεούς σε πολυτελή συμπόσια. Η ζωή κυλούσε ανέφελα. Θα ήταν σωστός παράδεισος. Ένα πράγμα μοναχά ξεχώριζε τους θεούς από τους ανθρώπους και αυτό ήταν η αθανασία. Όμως κατά την εποχή εκείνη οι άνθρωποι δεν πέθαιναν αληθινά. Όταν ερχόταν η ώρα τους, δίχως κανέναν κόπο ή πόνο, έπεφταν γαλήνια για ύπνο. Τότε ο Θεός Ύπνος τους μετέφερε στους καταπράσινους λιμώνες του κάτω κόσμου, σε ένα μέρος γνωστό ως Ηλίσια Παιδεία. Μια μέρα όμως ο Ζεύς κουράστηκε να μοιράζεται ως ίσος τη ζωή του με τους ανθρώπους, να μοιράζεται μαζί τους στο τραπέζι του και να συμμετέχουν στις ίδιες συγκεντρώσεις. Αποφάσισε πως ήταν καιρός οι άνθρωποι να μπουν στη θέση τους. Ήταν καιρός να μπει λίγη τάξη στον κόσμο. Ο Ζεύς θα βρισκόταν στην κορυφή, οι θεοί λίγο πιο κάτω και οι άνθρωποι τελευταίοι στην ιεραρχία. Ο Ζεύς λοιπόν οργάνωσε μεγάλες γιορτές για θεούς και ανθρώπους και έδωσε εντολή να σφάξουν ένα μεγάλο βόδι και να το χωρίσουν σε δύο μέρη. Το καλύτερο κομμάτι προοριζόταν φυσικά για τους θεούς, ενώ το υπόλοιπο για τους ανθρώπους. Και πάνω στα λόγια αυτά για το καλύτερο κομμάτι θα κρινόταν η τύχη της ανθρωπότητας.
Όλοι οι θεοί ενέκριναν το σχέδιο του Δία, εκτός από τον Προμηθέα. Ο Προμηθέας δεν είδε με καλό μάτι αυτούς τους νέους κανόνες. Φοβόταν κυρίως μήπως έρονταν τα πλεονεκτήματα που είχε εξασφαλίσει στους ανθρώπους. Ο Ζεύς του ανέθεσε να κάνει τη θυσία και να μοιράσει το βόδι. Ο Προμηθέας δέχτηκε με προθυμία γιατί είχε αποφασίσει να ξεγελάσει το Δία. Ο Προμηθέας θυσίασε το ζώο. Ξεκίνησε αφαιρώντας εντελώς το δέρμα του. Έπειτα μάζεψε μαζί όλα τα κόκαλα, μόνο τα κόκαλα, και τα κάλυψε με ένα λαχταριστό στρώμα λίπους. Ο σωρός αυτός φαινόταν πολύ ελκυστικός. Αυτό ήταν το πρώτο κομμάτι. Δεν ήταν βρόσιμο, φαινόταν όμως να είναι το καλύτερο. Μετά ο Προμηθέας μάζεψε όλα τα κομμάτια του κρέατος που ήταν καλά και βρόσιμα, τα κάλυψε όμως με κόκαλα και κομμάτια δέρματος. Και που το έβλεπες, σου κοβόταν η όρεξη. Ο Προμηθέας τότε έδειξε τα δύο κομμάτια στον Δία, του οποίου η επιλογή θα καθόριζε και τα όρια μεταξύ ανθρώπων και θεών. Ο Ζεύς φυσικά διάλεξε το κομμάτι που του φάνηκε πιο ελκυστικό, εκείνο που ο Προμηθέας είχε καλύψει με το στρώμα του λίπους. Όταν όμως ανακάλυψε πως επρόκειτο μόνο για γυμνά κόκαλα που δεν μπορούσαν να φαγωθούν, οργίστηκε τρομερά. Και θα την πλήρωναν οι άνθρωποι, οι προστατευόμενοι εκείνου του απατεώνα, του Προμηθέα. Ο Ζεύς αποφάσισε να του στερήσει το στάρι που μέχρι εκείνη τη στιγμή φύτρωνε ελεύθερα, δίχως ανάγκη καλλιέργειας ή συγκομιδής. Έτσι, οι άνθρωποι θα έπρεπε πλέον να εργαστούν για να τραφούν και να επιβιώσουν. Έπειτα ο άρχοντας του Ολύμπου πήρε πίσω το δώρο της φωτιάς. Αυτή ήταν μια τρομερή τιμωρία. Δίχως φωτιά ήταν αδύνατο να μαγειρέψουν την τροφή τους, να έχουν φως όταν η νύχτα σκέπαζε τη γη, να ζεσταθούν τις παγωμένες νύχτες του χειμώνα. Ήταν επίσης αδύνατο να κρατήσουν τα άγρια ζώα μακριά. Ο Προμηθέας έτρεξε να βρει την Αθηνά. Η Αθηνά ήταν η σπουδαιότερη Ολύμπια θεά. Ήταν επίσης κόρη του Δία και συμπαθούσε πολύ τον Προμηθέα. Σε εκείνη μίλησε λοιπόν για τους ανθρώπους, οι οποίοι τιμωρούνταν για μια πράξη που δεν είχαν κάνει. Η θεά συγκινήθηκε από τα λόγια του Προμηθέα. Συγκινήθηκε τόσο που όταν την παρακάλεσε να του επιτρέψει να εισέλθει απαρατήρητο στα παλάτια του Ολύμπου, εκείνη συμφώνησε. Ο Προμηθέας ήταν λοιπόν αυτός που είδαμε να μπαίνει κλεφτά και όσο πιο διακριτικά γίνεται στη χώρα των θεών. Κι ήταν εκείνος που πήρε ένα κομμάτι χόβολης από την ιερή Ολύμπια φλόγα και την έκρυψε σε έναν μίσχο από μάραθο. Ήταν τέλος εκείνος που την παρέδωσε στους ανθρώπους. Η νέα αυτή προσβολή στον βασιλιά του Ολύμπου δεν μπορούσε να περάσει ατιμώρητη. Ο Ζεύς ορκίστηκε να κάνει τον Προμηθέα να πληρώσει. Για μία ακόμη φορά κάλεσε το γιο του, Ήφαιστο. Ο Ήφαιστος και οι θεοί είχαν δημιουργήσει μόνο αρσενικούς ανθρώπους. Ο Ζεύς τον διέταξε να σφυριλατήσει μία γυναίκα. Μία γυναίκα φτιαγμένη από χώμα, μια γυναίκα που να μοιάζει στις θεές. Δεν θα ήταν μόνο υπέροχη και πρικισμένη με εξαιρετική ομορφιά. Έπρεπε να είναι πρικισμένη με κάθε είδους χαρίσματα. Έτσι, η Αφροδίτη της δώρισε τη χάρη και η Αθηνά την έντυσε με όμορφα ενδύματα. Οι Όρες την στόλισαν με άνθη και οι Χάριτες της φόρεσαν περιβέρεα. Και μετά ο Ερμής, κατ' εντολή του Δία,
της έδωσε ξεδιάντροπο νου και φύση απατηλή. Την πρίκησε με ακόρεστη σεξουαλική όρεξη και το σημαντικότερο από όλα, της έδωσε μεγάλη περιέργεια. Την ονόμασαν Πανδώρα. Εκείνη που διαθέτει όλα τα δώρα. Η υπέροχη, όσο και μοιραία γυναίκα, ήταν πλέον έτοιμη. Ο Ζεύς φύσηξε μέσα της πνοή. Έτσι η Πανδώρα έγινε η πρώτη γυναίκα, η πρόγονος όλων των υπόλοιπων γυναικών. Περισσότερο όμως από οτιδήποτε άλλο, η Πανδώρα ήταν η φωτιά που θα έβαζε ο Ζεύς στο γένος των ανδρών, φωτιά που δεν χρειαζόταν εκείνον για να φουντώσει. Μια απατηλή φωτιά, αντανάκλαση της φωτιάς που έκλεψε ο Προμηθέας. Το μόνο που έπρεπε να κάνουν τώρα ήταν να τη βάλουν στο κρεβάτι κάποιου. Όχι όμως οποιουδήποτε, αλλά ενός που πρώτα έπρατε και μετά σκεπτόταν. Του Επιμηθέα. Εκείνου που καταλάβαινε τι συμβαίνει όταν πλέον ήταν πολύ αργά. Εκείνου που του μοιάζουμε όλοι μας, τόσο πολύ. Εκείνου που έκανε και όλο έκανε σχέδια, κι ας ήταν όλα τα δεδομένα αντίξωα προς αυτά. Και αν κάτι διασκεδάζει τους θεούς, είναι τα σχέδια των ανθρώπων. Έτσι ο Ερμής πήγε να βρει τον Επιμηθέα και του παρουσίασε το θεσπέσιο νέο πλάσμα. Ο Επιμηθέας δίστασε. Ο αδελφός του, ο Προμηθέας, τον είχε παρακαλέσει να αρνηθεί οποιοδήποτε δώρο από τον Δία. Εν αντιθέσει με τον αδελφό του, ο Προμηθέας, ήταν διορατικός και μπορούσε να προβλέψει. Μαγεμένος όμως από την ομορφιά της Πανδώρας, ο Επιμηθέας τη δέχτηκε με ανοιχτές αγκάλες. Υπήρχε ακόμα μία σημαντική λεπτομέρεια. Πριν στείλει την Πανδώρα στη γη ο Ζεύς, της χάρισε ένα κουτί. Ένα πανέμορφο κουτί στολισμένο με πανάκριβα πετράδια. Στο κουτί αυτό, καθένας από τους θεούς είχε βάλει κάτι επιβλαβές και καταστροφικό. Έτσι το κουτί περιείχε όλα τα δεινά του κόσμου. Πείνα, δίψα, αρρώστια, θάνατο. Ο Ζεύς φυσικά είχε προειδοποιήσει την Πανδώρα να μην ανοίξει σε καμία περίπτωση το κουτί. Αυτό και μόνο ήταν αρκετό για να εξάψει την έμφυτη περιέργειά της. Την πρώτη νύχτα του γάμου της με τον Επιμηθέα, μην μπορώντας άλλο να αντισταθεί στον πειρασμό, να ανακαλύψει το περιεχόμενο του κουτιού, η Πανδώρα ξεγλίστρησε από το κρεβάτι και σήκωσε το καπάκι. Με μιας ξεχύθηκαν έξω όλες οι δυστυχίες και τα δεινά του κόσμου. Όλα τα φρικτά πράγματα που θα επηρέαζαν τις ζωές των ανθρώπων μέχρι το τέλος του κόσμου. Ο Ζεύς είχε κάνει τα δεινά αυτά σιωπηλά και αόρατα, έτσι ώστε να μπορούν να πλήξουν τους ανθρώπους ανά πάσα στιγμή, δίχως εκείνοι να έχουν το χρόνο να αντιδράσουν. Το χειρότερο δε όλων ήταν πως η κακία αυτή, συνδυασμένη με την καλοσύνη που είχαν αρχικά χαρίσει οι θεοί στους ανθρώπους, ήταν αδύνατο να αναγνωριστεί και να γίνει αντιληπτή. Τρομοκρατημένη, η Πανδώρα έκλεισε αμέσως το καπάκι του κουτιού. Ήταν όμως πολύ αργά. Ο Προμηθέας είχε εξαπατήσει τον Δία, κάνοντας κάτι να μοιάζει με άλλο από αυτό που πραγματικά ήταν. Τα γυμνά κόκαλα καλυμμένα με λίπος, η κλεμμένη φλόγα κρυμμένη στο μίσχο του Μάραθου και τώρα με την Πανδώρα ο Ζεύς ανταπέδιδε την ασέβεια αυτή. Κάτω από τα σαγηνευτικά θέλγητρα της Πανδώρας είχε κρύψει τις μεγαλύτερες μάστιγες. Από εκείνη τη στιγμή, εξορισμένος για πάντα από τους θεούς, ο άνδρας θα έπρεπε να φυτεύει ένα σπόρο στην κοιλιά της γυναίκας, αν ήθελε να αναπαραχθεί, ακριβώς όπως έπρεπε να φυτεύει ένα σπόρο στη γη, αν ήθελε να τραφεί. Το καλό και το κακό είχαν ενωθεί για πάντα.
Δεν είχαν όμως όλα χαθεί, γιατί κάτι παρέμεινε κλειδωμένο στον πάτο του κουτιού της Πανδώρας. Κάτι που δεν πρόλαβε να ξεχυθεί έξω από το κουτί πριν εκείνη ξανακλείσει το καπάκι. Το είχε βάλει εκεί κρυφά από τον Δία ο Ερμής και το είχε ονομάσει Ελπίδα. Έτσι, ακόμα και μέσα στις μεγαλύτερες συμφορές, η ανθρωπότητα θα συνέχιζε να πιστεύει και να ελπίζει. Ο Ζεύς είχε τιμωρήσει τους θνητούς. Τώρα είχε έρθει η ώρα να τιμωρήσει τον ευεργέτη τους. Και θα το έπρατε με τον σκληρότερο τρόπο. Αλυσόδεσε τον Προμηθέα σε έναν βράχο, κάπου στην κορυφή του Κάφκασου, ανάμεσα στην Κασπία θάλασσα και τον Εύξηνο πόντο. Εκεί με εντολή του, ένας αετός του κατέτρωγε το σηκώτι. Το σηκώτι, το πρώτο κομμάτι εκείνου του κρέατος που ο Προμηθέας είχε θελήσει να φυλάξει για τους ανθρώπους. Κάθε μέρα ο αετός κατέτρωγε το σηκώτι του Προμηθέα. Και για να γίνει η τιμωρία του ακόμα πιο φρικτή, κάθε νύχτα, μέσα σε φρικτούς πόνους, το σηκώτι του δημιουργεί το ξανά. Έτσι το μαρτύριό του θα διαρκούσε για πάντα. Ο Προμηθέας αποδέχτηκε την απόφαση του Δία. Αντί να βογγά και να διαμαρτύρεται, συνέχισε να ψηφά το βασανιστή του, διότι στην πραγματικότητα ο Προμηθέας κατήχε μια κρυφή γνώση. Γνώση που θα μπορούσε μια μέρα να οδηγήσει στην πτώση του Δία και ο Ζεύς αυτό το γνώριζε καλά. Ήταν άλλωστε και ο λόγος που δεν διέταξε τον αετό να σκοτώσει τον Προμηθέα. Ήλπιζε πως μία μέρα ο Προμηθέας θα δεχόταν να αποκαλύψει αυτό το μυστικό. Όμως ο Προμηθέας, δεσμό της, παρέμεινε σιωπηλός. Αν ο Ζεύς ήθελε να μάθει, θα έπρεπε πρώτα να τον ελευθερώσει. Χιλιάδες χρόνια πέρασαν έτσι. Στη γη, θεοί ή μη θεοί, ακόμα και απλοί θνητοί, έκαναν περίλαμπρα κατορθώματα. Και σε κάθε περίπτωση ο Ζεύς κατόρθωνε να σώζει τον θρόνο του όποτε απειλείτο. Έπρεπε όμως να βρει τι μυστικό ήταν αυτό που ο Προμηθέας αρνιόταν να αποκαλύψει. Τελικά ο άρχοντας του Ολύμπου υποχώρησε. Έστειλε τον δυνατότερο από τους θνητούς του γιους, τον Ηρακλή, να ελευθερώσει τον Προμηθέα. Ο Ηρακλής σκότωσε τον αετό με ένα βέλος που τον βρήκε κατευθείαν στην καρδιά και έσπασε τα δεσμά του Προμηθέα. Ελεύθερος επιτέλους ο Τιτάνας τίμησε την υπόσχεσή του και αποκάλυψε στο Δία το μυστικό. Αν ο Ζεύς παντρευόταν ποτέ τη Θέτιδα, την νύμφη της θάλασσας, με την οποία ήταν τόσο ξετρελαμένος, εκείνη θα γεννούσε ένα γιο που θα ήταν πιο ισχυρός από τον πατέρα του και θα τον εκθρόνιζε. Ο Ζεύς σταμάτησε πάρα αυτά τις ερωτοτροπίες με τη Θέτιδα και βιαστικά την πάντρεψε με ένα θνητό. Ο Προμηθέας, ωστόσο, ήταν ο θεός που προστάτευε το ανθρώπινο γένος, μια μορφή ανυπάκουη και επαναστατική. Κάποιος που μας λέει πως η αμφισβήτηση της εξουσίας είναι κάτι το έντιμο και ενίοτε αναγκαίο,
Μας διδάσκει όμως και πως είναι λάθος να καθορίζουμε την τάξη των πραγμάτων. Παρά τη μεγάλη διορατικότητα του Προμηθέα, αυτή είναι μια αλήθεια που του είχε διαφύγει.